James Καφετζής μετά από 3 χρόνια επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για το Survivor 2024. Σήμερα η μάχη μεταξύ διασύμων και μαχητών θα συνεχιστεί με αμείωτο ενδιαφέρον. Η ερώτηση που καίει όλους είναι ποιοι θα κερδίσουν την πρώτη ασυλία και ποιος θα αναδειχθεί ο πρώτος υποψήφιος για αποχώρηση. Οι πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας μιλούν από μόνες τους. Φαίνεται πως οι ισορροπίες έχουν ανατραπεί δραματικά υπέρ των μαχητών, ιδιαίτερα μετά την προσθήκη του James Καφετζή και της Σταυρούλας Χρυσαϊδή στην μπλε ομάδα. Αυτό το νέο δίδυμο φαίνεται να δώσει μια νέα πνοή στους μαχητές, ενισχύοντας τις θέσεις τους στην αντιπαράθεση με τους διασύμους. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο παιχνίδι αυτό οι εκπλήξεις είναι μεγάλες. Η παραγωγή, όπως μαθαίνουμε, ετοιμάζει μεγάλες ανατροπές, οπότε μένουμε σε αναμένα κάρβουνα για να δούμε τις επόμενες εξελίξεις. Παρ' όλα αυτά, τα σημερινά δεδομένα δείχνουν πως οι μαχητές κατέχουν το προβάδισμα. Με τον James και τη Σταυρούλα στο προσκήνιο, φαίνεται πως οδηγούν την ομάδα τους σε μια μεγάλη νίκη εναντίον των διασύμων. Τώρα στο ερώτημα, ποιος θα είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση? Οι πληροφορίες λένε ότι η Ζωή Ασουμανάκη φαίνεται να είναι αυτή η πρώτη υποψήφια για αποχώρηση από την ομάδα των διασύμων. Μένει τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στον Άγιο Δομήνικο και ποια θα είναι η τελική έκβαση αυτής της συναρπαστικής μάχης. Εσείς μείνετε μαζί μας για να μάθετε τις νεότερες εξελίξεις. Αν υπάρχει κάτι νεότερο για την αποχώρηση ή για την πρώτη ασυλία, θα σας ενημερώσουμε με νέο βίντεο. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!